να κάνουμε καλύτερο. Χωρίς, χωρίς, ναι, χωρίς να μετατρέψουμε, να χαρακτηρίσουμε κάποιο άλλο σχολείο. Από τη στιγμή αυτή και μετά τα συνθήματα μαθητών που ηχούσαν επί της οδού γερόλα κόπασαν, η διαβεβαίωση του προϊσταμένου για τη μη μετατροπή υφιστάμενων λυκείων της πόλης σε πειραματικό κατέβνασε κάθε φωνή διαμαρτύριας. Προκύπτει έτσι ένα αραγές ενιαίο μέτωπο με τη γενότητα των Χανίων και σαφώς συστατευόμαστε σε μια κοινά αποδεκτή λύση. Ο Δήμαρχος είναι κοντά μας, στηρίζει την πρόταση και αυτό που είπα και προηγούμενα και στους γονείς, ότι ο σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε έτσι, κάτι καινούριο. Γονείς, μαθητές και καθηγητές με ανακούφιση άκουσαν την τοποθέτηση του Μανώλη Χριστοδουλάκη, ο οποίος ήδη έχει κάνει αυτοψία στο προτινόμενο κτίριο της οδού Τζανακάκη στην πρόταση που έθεσε την περασμένη Δευτέρα ο Δήμος Χανίων. Πήραμε μία πρώτη θετική απάντηση στο ότι δεν θα υπάρξει εισήγηση μετατροπής υφιστάμενου σχολείου σε πειραματικό. Δεν επαναπαυόμαστε, βρισκόμαστε σε εγρήγορση για το κάθε ενδεχόμενο που μπορεί να προκύψει από εδώ και πέρα. Μπορεί η εισήγηση να είναι προς όφελος δικό μας. Από εκεί και ύστερα περιμένουμε στο να εγκριθεί, περιμένουμε στο να μην υπάρξει άλλη εντολή από πιο πάνω. Πρώτη αισιόδοξη μέρα μετά από τη συνάντηση με τον κύριο Χριστοδουλάκη, τον νέο διευθυντή δευτεροβάθμιας. Ο αγώνας μας ξεκίνησε τις 5 Οκτωβρίου του 2023. 3,5 μήνες λοιπόν μετά είμαστε στην πρώτη ευχάριστη συνάντηση με τη δέσμευσή του για τη μη μετατροπή υφιστάμενου λυκείου, αφού συνειδητοποίησε τα τεράστια σχολικά και κοινωνικά προβλήματα που θα δημιουργηθούν σε περίπτωση που αυτό γίνει πράξη. Ο νέος προϊστάμενος δέχθηκε βροχή ερωτημάτων με αφορμή και την τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε με τη Διοικούσα Επιτροπή Πειραματικών Λυκείων του Υπουργείου Παιδείας. Ξεκαθάρισε παράλληλα ότι σε περίπτωση απόρριψης της εισήγησης από το Υπουργείο δεν θα προβεί σε νέα πρόταση για μετατροπή οποιοδήποτε άλλου λυκείου. Δικές μου ενέργειες, είπα και σύνδεμα, είναι συγκεκριμένες ενέργειες που θα κάνω τώρα. Εγώ καλούμαι να δώσω μια εισήγηση. Έτσι, σε αυτό το... Στην πρώτη ερώτηση. Στην δεύτερη, αν απορριφθεί, τι κάνουμε. Αν απορριφθεί, κοιτάξτε ένα λεπτό στην άλλη. Ένα απορριφθεί, τι να κάνουμε. Απορριφθεί η εισήγηση. Αν κληθώ, ακούστε, εάν κληθώ να ιδρύσω με αρμοδιότητα του Υπουργού, ας την πάρει τη θέση Υπουργό. Επίσης, κάτι πολύ σημαντικό που βγήκε από τη σημερινή συζήτηση είναι η δέσμευση του Διευθυντή ότι στην απευθεία περίπτωση, παρόλο που υπάρχει συνεννόηση αυτή τη στιγμή με τη Διοικούσα Επιτροπή Πειραματικών και Προτύπων, στην απευθεία περίπτωση που η εισήγησή του για συστέγαση στο Πειραματικό Γυμνάσιο και στο κτίριο Παπαδόπετρου κοπεί, δεν γίνει δεχτή από τη Διοικούσα Επιτροπή Πειραματικών και Προτύπων, αυτός δεν υπάρχει περίπτωση να εισηγηθεί και πάλι μετατροπή. Ουσιαστικά σε αυτή την περίπτωση δεν θα υπάρξει λύση για το πειραματικό λύκειο. Στο ψήφισμα που παραδόθηκε στο Μανώλη Χριστοδουλάκη, υπογράφουν παραπάνω από 40 φορείς, προκειμένου να γίνει σαφές ότι η μαθητική κοινότητα, καθηγητές και γονείς διεκδικούν από κοινού να μην διαταραχθεί η σχολική κοινότητα με τη μετατροπή υφιστάμενου σχολείου σε πειραματικό. Αυτό θα πρέπει να το λάβουν πολύ καλά υπόψη τους στην Αθήνα, σε σχέση με τις εξελίξεις οι οποίες έρχονται. Δηλαδή, η συγκεκριμένη πρόταση προφανώς θα πάει στη ΔΕΠΣ και αυτή θα κρίνει το τι θα γίνει. Σε κάθε περίπτωση, εμείς, για εμάς είναι μια πρώτη θετική εξέλιξη. Φυσικά, είμαστε καχύποπτοι και περιμένουμε τα αποτελέσματα. Δεν θα, μέχρι να τελειώσει αυτή η υπόθεση, σε μια εβδομάδα δηλαδή, παραμένουμε αποφασισμένοι και στις επάλξεις. Μια πρώτη νίκη σε αυτό που παλεύαμε, να μην καταργηθεί κανένα σχολείο στο Χανιά και να προχωρήσει πραγματικά το πρόβλημα της σχολικής στέγης, να βρεθεί λύση. Η ενεργοποίηση όλης της κοινωνίας με όλους τους φορείς και τα ψηφίσματα μαζεύτηκαν σε ένα βράδυ πάνω από 40-50 ψηφίσματα, συνεχίζουν να μαζεύονται, οπότε κατάλαβαν ότι θα τα βάλουν με μια ολόκληρη κοινωνία, την κοινωνία των Χανίων. Με τα νέα δεδομένα, μέχρι να αναγερθεί το συγκρότημα πειραματικών σχολών σε έκταση που παραχωρεί το Πολυτεχνείο Κρήτης, όλοι αναμένουν με αγωνία από τη Διοικούσα Επιτροπή Πειραματικών Λυκείων του Υπουργείου τη λύση που θα επιφέρει αρμονία στη σχολική κοινότητα.